Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μία ανίποτη τραγωδία συνέβη χθες στην Τίνο, όταν ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του. Ο πνιγμός προήλθε πιθανότατα από σταφύλι, όπως αναφέρει το Κυκλάδες24.gr, καθώς κατά τις πρώτες βοήθειες αστυνομικών, το παιδί έβγαλε τουλάχιστον 2 ρόγες από το στόμα του. Έντρομος ο πατέρας του, όταν κατάλαβε ότι το παιδί του πνίγεται, το μετέφερε κατευθείαν στο αστυνομικό τμήμα που ήταν δίπλα στο σπίτι της οικογένειας. Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί μετέφεραν το παιδί με περιπολικό στο κέντρο υγείας Τίνου. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ήταν πλέον πολύ αργά και το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση, καθώς επίσης θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε χωριά και οικισμού στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς του Ιουλίου ενέκρινε κατά την χθεσινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου. Σύμφωνα με την εισήγηση του Γιώργου Χατζημάρκου, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ και η δημοπράτηση θα γίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μέσα στο Σεπτέμβριο. Για φέτος, το ποσό που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, διευκρίνησε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε Μαλώνα, Μάσαρη, Χαράκι, Λάρδο, Ασκληπιό, Κιωτάρι, Γενάδη και Βάτη. Η λαϊκή συσπήρωση απεχώρησε γιατί, όπως είπαν οι εκπρόσωποι της, οι εισηγήσεις για το τεχνικό πρόγραμμα θα έπρεπε να είχαν σταλεί νωρίτερα και όχι το πρωί, προκειμένου να τις μελετήσουν. Μία μεγάλη εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου στη Νότια Ρόδο. Η γρήγορη αποκατάσταση του περιβάλλοντος και απομάκρυνση των καμένων δέντρων που βρίσκονται κοντά στο οδόστρωμα, είναι για την Δημοτική Αρχή έργο ύψης προτεραιότητας. Ο Δήμος Ρόδου ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γεναδίου Σταύρου Ακούρη, καθώς και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ασκληπιού Νίκο Κουγκρά, για την καθοριστική συμβολή του στην προσπάθεια. Τριπλασιάζονται οι θέσεις των βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με στόχο από τις 25.000 να φτάσουν στις 75.000 για ηλικίες από 0 έως 2,5 ετών, είπε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ. Με 200 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτούμε πάνω από το 50% του κόστους ανέγερσης νέων βρεφικών σταθμών, έτσι ώστε από 25.000 μέσα σε 3 χρόνια να έχουμε 75.000 θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς, ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι θα ανοίξει και το νηπιαγωγείο στη Ψέριμο. Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλημέρα, κυρία Καλημέρα. Μιχαηλίδου. Είναι αρμόδια για τη σχολική εκπαίδευση, δηλαδή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Η οποία τώρα πρωτοβάθμια ξεκινάει, νομίζω, από το προνήπιο. Σωστά, δεν είναι όπως παλιά που είναι στην πρώτη δημοτικού. Σωστά. Όχι τόσο παλιά, μέχρι πρόσφατα. Σωστά, προσχολική αγωγή. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινά απλά από το προνήπιο. Θα ξεκινήσει από την ηλικία των βρεφών. Δηλαδή, κάνουμε μια ενοποίηση. Ναι. Οι περισσότεροι εξ ημών δεν γνωρίζουμε ότι δυστυχώς η προσχολική αγωγή, η βρεφονηπιακή σταθμή, δηλαδή πριν φτάσουμε στο νήπιο και το προνήπιο, είναι μια καταμερισμένη υπόθεση η οποία δεν ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η συνέχιση μέχρι σήμερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τον παιδικό σταθμό στο προνήπιο, στο νήπιο, στο δημοτικό σχολείο. Είπαμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πρωτόγνωρο σε όλη την Ευρώπη και πρωτάκουστο σε όλη την Ευρώπη, να το αλλάξουμε, να το φτιάξουμε, να υπάρχει μια συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να υπάρχει ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να μπορούμε βάσει του ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος να ανοιχνεύουμε τυχόν αναπηρίες, τυχόν παθήσεις των παιδιών στην ηλικία που πρέπει και η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου τους είναι υψηλή για να μπορούμε να παρέμβουμε και έτσι. Ξεκινά το Υπουργείο Παιδείας από την προσχολική αγωγή στην ηλικία των βρεφών. Άρα θα έρθει μόνο στο Υπουργείο Παιδείας, που τώρα σταματάει προς τα πίσω, όπως πάμε στο προνήπιο, θα πάει και πιο πίσω, θα πάρει και τους παιδικούς σταθμούς και τους βρεφονηπιακούς. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπουν, από ό,τι καταλαβαίνω, στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Όχι, αυτό, γιατί ακριβώς. Από εκεί και μετά μετράνε αποσίες κανονικά κλπ. Παραμένει όπως έχει το πλαίσιο. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ναι, τόσο οι δημοτικοί όσο και οι ιδιωτικοί, και στο κομμάτι της στελέχωσης και στο κομμάτι της αδειοδότησης και στο κομμάτι, όπως ακριβώς είπατε, της μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα μείνουν όσο έχουν. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα φτιάξουμε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο
πλαίσιο. Δηλαδή, δεν γίνεται οι ιδιωτικοί σταθμοί να στελεχώνονται με διαφορετικά κριτήρια από τους δημοτικούς. Δεν γίνεται το κτηριολογικό των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών και οι διαδικασίες πυρόσβεσης να είναι διαφορετικές από αυτές των ιδιωτικών. Πυροπροστασία θέλουμε στα βρέφη μας και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Πονεμένη ιστορία πάντως με το κτηριακό σε πάρα πολλούς δήμους στην χώρα. Έχουν, το ξέρετε πολύ καλά και από την προηγούμενη ιδιότητα, πολλά προβλήματα με τα παιδάκια, τα δίχροντα, τρίχρονα, όχι προβλήματα με τα παιδάκια, προβλήματα με το που τα στεγάζουν τα παιδάκια. Και πάνω σε αυτό που λέτε, και επειδή σωστά είπατε για τα βρέφη, και ναι μεν δεν θα γίνει υποχρεωτική η προσχολική στο επίπεδο των βρεφονηπιακών σταθμών, αλλά τι θέλουμε από την άλλη? Δεν θέλουμε υποχρεωτικότητα. Θέλουμε όμως εμπιστοσύνη των γονέων στους σταθμούς, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Στην Ελλάδα έχουμε την χαμηλότερη συμμετοχή βρεφών σε βρεφικούς σταθμούς. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, ένα, του ότι δεν έχουμε όσους θα θέλαμε. Έχουμε μόνο 25.000 θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς, όταν θα θέλαμε να έχουμε γύρω στις 100.000 θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς. Και από την άλλη είναι και αυτή. Θα φτάσουμε δηλαδή τις 100.000 θέσεις? Θα φτάσουμε τις 75. Βάζουμε ένα πρόγραμμα μπροστά που τριπλασιάζουμε τις θέσεις των βρεφών. Βρέφη τι είναι? Είναι από 0 μέχρι 2,5. Σήμερα, αν σκεφτείτε, από 0 μέχρι 2,5 έχουμε γύρω στις 200.000 βρέφη, έχουμε μόνο 25.000 θέσεις. Βάζουμε ένα πρόγραμμα μπροστά με 200 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτούμε πάνω από το 50% του κόστους ανέγερσης νέων βρεφικών σταθμών, έτσι ώστε από 25.000 μέσα σε 3 χρόνια να έχουμε 75.000 θέσεις σε βρεφικούς σταθμούς, να διευκολύνουμε τους γονείς, να διευκολύνουμε επί το πλήθος της μαμάδας, θα το πω και ως γυναίκα εδώ πέρα, αλλά και κυρίως να στηρίξουμε το παιδί. Γιατί η προσχολική αγωγή δεν είναι μόνο όχημα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αλλά όργανο και μηχανισμός στήριξης του ίδιου του παιδιού. Με όλοι μας είχαμε αυτή την αγωνία. Βιβλία, καθηγητές. Ναι. Μια κατάκτηση της κυβέρνησης αυτής, αυτονόητη κατάκτηση, δεν θα πω ότι είναι μια κατάκτηση για την οποία πρέπει να πανηγυρίζουμε, είναι ότι τουλάχιστον κατά το ίμιση έχουμε νικήσει. Δηλαδή, τα σχολεία εδώ και 3 χρόνια έχουν τα βιβλία πολύ πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Συγκεκριμένα φέτος, τα σχολεία του Δημοτικού είναι στα σχολεία, τα βιβλία, με συγχωρείτε, του Δημοτικού είναι στα σχολεία από τον Ιούνιο, τα βιβλία του Λυκείου από τον Ιούλιο και όλα τα βιβλία του Γυμνασίου από τον Αύγουστο. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει νησί, δεν υπάρχει πόλη στα σχολεία που να μην έχουν δοθεί τα βιβλία. Οπότε η μία αυτή κατάκτηση, η μία αυτή αγωνία, παράλογη αγωνία των γονιών και των παιδιών, πλέον είναι παρελθόν. Τώρα, στην δεύτερη αγωνία, ωραία, προσπαθούμε. Για τα βιβλία, εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό και θα δούμε και θα θέλουμε και στους τηλεθέατες να μας στείλουν ένα μήνυμα αν υπάρχει οπουδήποτε παραμικρό πρόβλημα για να στο μεταφέρουμε. Γιατί το είπατε πολύ καλά, το οποιοδήποτε σημείο. Έχουμε βγάλει και εμείς συνδέσεις για παράδειγμα και είμαστε και πολύ χαρούμενοι να το κάνουμε και συγκινούμαστε κιόλας με την Ερίκουνσε για παράδειγμα που είναι ένας μαθητής ή με τους Αρκιούς που ήταν δύο. Αλλά αυτοί οι δύο, αυτός ο ένας. Εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα να έχουν και τα βιβλία και τους δασκάλους τους. Βέβαια, εδώ φέτος ανοίγουμε, δεν έχουμε βιβλία, αλλά φέτος ανοίγουμε τον νηπιαγωγείο στην Ψέρυμο για πρώτη φορά. Και για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνέχεια αυτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας να τρέξει χωρίς κανένα απολύτως κενό. Εμείς είμαστε σίγουροι για τα βιβλία. Παρόλα αυτά, επειδή όσο σίγουροι και να είμαστε, ποτέ δεν ξέρουμε τι πρόκειται να προκύψει. Mm-hmm. Αν μάθετε κάτι ή αν όποιος τηλεθεατής γνωρίζει κάτι, βεβαίως είμαστε εδώ να το ακούσουμε, να το διορθώσουμε αμέσως. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρωμά της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς 2023-2024 συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των οφειλουμένων του δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και ενημερώνει πως καλεί τους πολίτες, επιχειρήσεις, συλλόγους και σωματεία της νήσου Ρόδου όπως στηρίξουν την προσπάθειά μας με σκοπό τη νέα σχολική χρονιά να μην αφήσουμε κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη. Συγκεκριμένα, συλλέγονται χαρτικά, γραφική ύλη, είδη αναγκαία για δημιουργική καλλιτεχνική απασχόληση, τσάντες, κασετίνες και βιβλία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν χρησιμοποιημένες τσάντες και κασετίνες με την προϋπόθεση να είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, μη χρησιμοποιημένα. Σημείο συγκέντρωση σχολικών ειδών είναι τη Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι, έως και τις 8 Σεπτεμβρίου, στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρωμά, Ερυθρού Σταυρού 12α, στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 2241 2 4522 και 4504.
Η κάθε συμβολή στην προσπάθειά μας κρίνεται σημαντική και απαραίτητη, υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Ευθύμιος Θεάντος. Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την αγορά επίπλων σε παιδικούς σταθμούς της Ρόδου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Θάσος Πανός, έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις. Παράλληλα, ο κ. Πανός είπε ότι έχουν συντηρηθεί οι ηλεκτρικές συσκευές σε παιδικούς σταθμούς. Θέλω να σας πω επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια για τους παιδικούς σταθμούς σε όλη την ενότητα της Ρόδου, σε συνεργασία με τον Στράτο τον Καρίκη και στα σχολεία και σε συνεργασία και με την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, με τον κύριο Πετρίδη. Ήδη υπέγραψα συμβάσεις για την προμήθεια επίπλων σε παιδικούς σταθμούς, αφού αξιολογήσαμε τις ανάγκες, κρίναμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έπρεπε να τοποθετήσουμε στους παιδικούς σταθμούς. Είναι περίπου αξίας 12.000 ευρώ. Επίσης, συντηρήσαμε και συντηρούμε, με βάση τις συμβάσεις που υπέγραψα ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, τις ηλεκτρικές συσκευές σε όλους τους παιδικούς σταθμούς. Αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν παιδιά, όπου υπάρχουν μηχανήματα, θα πρέπει να υπάρχει καλή συντήρηση προκειμένου να εξασφαλίζουμε τόσο την καλή λειτουργία όσο και την ασφάλεια. Επίσης, συμπληρωματικά αγοράζουμε για όλους τους παιδικούς σταθμούς εξοπλισμούς οι οποίοι έλειπαν. Η σύμβαση λέει λυπεί εξοπλισμοί για παιδικούς σταθμούς σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να συμπληρώσουμε με όργανα παιδικών χαρών σε παιδικούς σταθμούς, ούτως ώστε να τα θέσουμε στη διάθεση των παιδιών μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αρχή του Αντώνιου Καμπουράκη, προσωπικά ο Δήμαρχος, πρώτη εντολή που είχε δώσει ήταν ότι έπρεπε να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, να στηρίξουμε τα παιδιά μας που είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Πράγμα το οποίο και έγινε. Έγιναν πάρα πολλές παρεμβάσεις, μπορώ να πω ποτέ άλλοτε δεν είχαν γίνει τόσες πολλές παρεμβάσεις σε σχολεία. Για παράδειγμα, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα Φάντου, στο δεύτερο δημοτικό, έχει γίνει αλλαγή σε όλα τα κουφώματα, έχουν γίνει αλλαγή στον εξωτερικό, στον περιβάλλοντα χώρο, στα κάγκελα για την ασφάλεια των παιδιών, έχουν γίνει μονώσεις σχεδόν σε όλα τα σχολικά κτίρια. Στην Ακαδημία βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη έργα. Τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε μακράν καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά τα σχολεία μας και τους παιδικούς σταθμούς. Στον εντοπισμό και την διάσωση 12 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό στη Ρόδο. Οι λιμενικοί εντόπισαν το ακυβέρνητο ταχύπλοιο σκάφος με τους μετανάστες και άμεσα το περιπολικό πλοίο ξεκίνησε την περισυλλογή και διάσωσή τους. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ η Λέμπος καταστράφηκε. Διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου. Την τεράστια, πολύ αποτελεσματική και πολύ σημαντική προσπάθεια επιτήρησης των συνόρων μας από την ελληνική αστυνομία που συντελείται στον φράχτη του Εύρου, υπογράμμισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος επισκέπτεται τμήματα συνοριακής φύλαξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Σε δηλώσεις που έκανε δίπλα στον φράχτη στην περιοχή των Φερών, ανέφερε ότι είχε την δυνατότητα να συνομιλήσει με στελέχη και αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, καθώς και στελέχη της Frontex, σημειώνοντας την πολύ αγαστή και ουσιαστική μεταξύ τους συνεργασία. Η χώρα μας εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά μια απολύτως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, σεβόμενη τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σεβόμενη την ανθρωπιστική μας παράδοση. Πάντοτε δίπλα σε εκείνους που έχουν ανάγκη, πάντοτε υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης, αλλά διαπραγμάτευτα απέναντι σε κάθε εγκληματική δραστηριότητα, σε κάθε προσπάθεια παράνομης εισόδου, σε διαρκές ανοιχτό μέτωπο με τους λαθροδιακινητές και όσους δεν σέβονται τα σύνορά μας, τα σύνορα της χώρας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την διευκόλυνση των συνδυασμών και των υποψηφίων παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησής τους για την διεκπαιρέωση αιτημάτων χορήγησης αφημί σε συνδυασμούς και διόρθωση προσωπικών στοιχείων υποψηφίων αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι κατά τις ημερομηνίες 30 και 31 Αυγούστου, 28 Σεπτεμβρίου και 13 Οκτωβρίου μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες ΔΟΗ από τις 7.30 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι. Από τις 3.30 έως τις 11 θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά μέσω της υπηρεσίας My AD Live στα τηλέφωνα 23 13 33 22 17, 23 13 33 22 90, 21 31 61 31 90 και 698 51 85 209. Ολοκληρώνεται το ψηφοδέλτιο της παράταξης του Δημάρχου Αντώνη Καμπουράκη και θα κατατεθεί ηλεκτρονικά την Τετάρτη, μία μέρα πριν λήξει η προθεσμία, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Ρόδου Στράτος Καρίκης σε συνέντευξη τύπου. Οι υποψήφοι μας είναι ξεχωριστά μέλη της ροδιακής κοινωνίας. Βρήκαμε μεγάλη ανταπόκριση για συμμετοχή στο συνδυασμό μας από άξιους συνανθρώπους μας. Εμείς, όπως έχω πει και άλλες φορές, και βέβαια δικαιώνονται εκ των πραγμάτων, προχωράμε προς την ολοκλήρωση ενός πλήρους ψηφοδελτίου, το οποίο έχουμε σκοπό να περάσει μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα το αργότερο μέχρι την Τετάρτη το βράδυ. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η Πέμπτη, η οποία είναι και η τελευταία μέρα, για πολλούς λόγους, δεν θα την χρησιμοποιήσουμε. Δεν θέλουμε, ξέρετε ότι και τα ηλεκτρονικά συστήματα πολλές φορές δημιουργούν θέματα, κυρίως όμως γιατί εφόσον έχουμε ολοκληρώσει και πλέον προχωράμε σε κάποιες προσθήκες ποσόστος, δηλαδή κάποιες γυναίκες υποψήφοι που συμπληρώνονται στο ψηφοδέλτιο με νέες υποψηφιότητες για να έχουμε το 40% επί του συνόλου. Ολοκληρώνονται, πιστεύω, μέχρι και αύριο, οπότε την Τετάρτη όλη την ημέρα το επιτελείο μας θα ασχοληθεί να καταχωρήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα τη δήλωση και το συνδυασμό αναλυτικά μία-μία δήλωση όπως προβλέπετε από τον νόμο. Έτσι, Τετάρτη βράδυ θα έχετε στη διάθεσή σας εσείς μία μέρα πριν και την ολοκλήρωση της προθεσμίας, το σύνολο του συνδυασμού και ποιοι θα είναι οι υποψήφοι μας. Οι υποψήφοι είναι ξεχωριστά μέλη της ροδιακής κοινωνίας. Χαίρομαι που το κάλεσμα του Δημάρχου και το δικό μου θα έλεγα, να έρθουν νέοι άνθρωποι κοντά και να στελεχώσουν τη νέα Δημοτική Αρχή. Μέσα από την εκλογική διαδικασία υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται, πιστεύω, από άξιους επιστήμονες, άξιους επιχειρηματίες, εργαζόμενοι, άνθρωποι του ΜΟΧΘΟΥ, από όλες τις εργατικές τάξεις, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλες τις κοινωνικές ομάδες, θα έλεγα καλύτερα, από όλες τις επιστημονικές ομάδες, θα έλεγα καλύτερα, από όλη τη Ρόδο. Ένας αγώνας τεράστιος. Προσωπικά και εγώ και ο Δήμαρχος, έχοντας ταυτόχρονα τρέξουμε και σοβαρά θέματα του Δήμου, ασχοληθήκαμε πολύ σοβαρά και το θέμα του ψηφοδελτίου. Άλλωστε, σαν δημοτική παράταξη που προχωρά προς τις εκλογές, δικαιούμαστε να έχουμε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου στο τέλος πια και στο κομμάτι αυτό. Και μια κοπιαστική περίοδος φτάνει στο τέλος. Τώρα, αρχές Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει ο Δήμαρχος αναλυτικά με μια κεντρική ομιλία. Τις πρώτες 6-7 μέρες του Σεπτεμβρίου πιστεύω θα γίνει αυτή η ομιλία και το ψηφοδέλτιο. Και βέβαια ξεκινάμε αμέσως μετά από την κατάθεση του ψηφοδελτίου, την παρουσίαση των θέσεων, την παρουσίαση του έργου μας, το οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και ξεχωριστό στα τελευταία 30 χρόνια, γιατί θα επαναλάβω, αγγίξαμε όλες τις πληγές των τελευταίων 30 ετών. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε την επαφή με τον κόσμο. Θα είναι μέχρι και την ημέρα των εκλογών το διάστημα που θα προσπαθήσουμε παράλληλα με τη διοίκηση του Δήμου, την οποία πάντα αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα καθώς ζούμε και την περίοδο την μετά των πυρκαγιών, μετά αυτής της φοβερής τραγωδίας που έζησε ο τόπος μας. Άρα λοιπόν παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων μας στο Δήμο θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε από κοντά στον κόσμο και σπίτι-σπίτι και μέσα από τα μέσα και το έργο και το πρόγραμμά μας. Είμαστε μια παράταξη με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη. Ο Γιάννης Φλεβάρης και ο Σάββας Διακοσταματίου έχουν ενταχθεί στην παράταξη και είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, δήλωσε ο κύριος Καρίκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. Όχι, η παράταξη είναι μία, υποψήφιος δήμαρχος είναι ένας, ο Αντώνης ο Καμπουράκης. Έχω πει ότι θα είναι τυχερή η Ρόδος που θα τον έχει και την επόμενη θητεία.
γιατί έχει κάνει ένα προγραμματισμό πώς θα αλλάξει το νησί μας. Ο προγραμματισμός έχει τρέξει, τα έργα έχουν εγκριθεί, τα περισσότερα, οι πόροι έχουν δεσμευτεί και συνεπώς το έργο θα είναι πολύ γρήγορα ορατό. Ένα μεγάλο έργο που θα τρέξει το επόμενο διάστημα είναι η παρουσίαση των μελετών για την ανάπλαση όλου του παραλιακού μετόπου της πόλης. Για πρώτη φορά η Ρόδος θα αποκτήσει μέτωπο προς τη θάλασσα, ορατό, σύγχρονο, εμπορικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό, μα πάνω απ' όλα ανθρώπινο, να μπορεί και ο επισκέπτης και ο Ροδίτης να περπατάει την παραλία άνετα χωρίς την παρουσία αυτοκινήτου. Είναι η Ρόδος τυχερή, θα το πω ξεκάθαρα, ένας παλιός αυτοδιοικητικός το λέει, ο καθένας μπορεί βέβαια να κατηγορήσει την άποψή μου, όμως εγώ έχω μάθει να εκφράζομαι ελεύθερα. Η παράταξη λοιπόν είναι μία. Ο κύριος Φλεβάρης ήρθε και συνενώθηκε και είναι ως υποψήφιος στην παράταξη του κυρίου του δημάρχου μας. Ο Σάββας του Διακοσταματίου ήρθε και συνενώθηκε και είναι ως υποψήφιος στην παράταξη του δημάρχου μας. Τους καλωσορίζουμε. Θεωρούμε ότι την επόμενη μέρα θα είναι μια πολύ δημοτική αρχή, δύο πολύ σημαντικά στελέχη, σημαντικά και τα στελέχη που είναι μαζί τους. Όλοι αποτελούμε μία ομάδα. Το συνέδριο Summer Aviation Forum που πραγματοποιείται στη Ρόδο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Γιάννης Σταυλάς. Αναφέρεται στις αερομεταφορές και στον τουρισμό που στηρίζουν την ύπαρξή μας ως Ρόδο. Το Summer Aviation Forum είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον τόπο μας και είναι σημαντικό ιδιαίτερα φέτος γιατί αναφέρεται σε δύο βασικούς τομείς, εμπορικούς τομείς, τις αερομεταφορές και τον τουρισμό, γιατί αυτοί αποτελούν, μάλλον είναι, στηρίζουν την ύπαρξή μας σε αυτό το νησί, θα έλεγα. Ο τουρισμός συνεισφέρει πάνω από 65% στην οικονομία του τόπου και πάνω από 80% των τουριστών που επισκέπτονται το νησί μας έρχονται αεροπορικώς. Οπότε καταλαβαίνετε τη ζωτική σημασία που διαδραματίζουν αυτοί οι δύο εμπορικοί τομείς στο νησί μας. Το Summer Aviation Forum αυτή τη χρονιά διεξάγεται όπως και πέρσι στον ίδιο χώρο, στα νερά της Καλυθέας και συμμετέχουν αξιόλογοι παράγοντες από όλη την αλυσίδα των αερομεταφορών. Θα είναι δύο πάνελ, θα δημιουργηθούν δύο πάνελ συζήτησης. Σας έχουμε ήδη διανέμει το πρόγραμμα του φόρουμ. Πάλι διοργανωτής είναι το Air Transport News με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Air Transport News, τον κύριο Κώστα Γιατρού. Επίσης, συνδιοργανωτές βέβαια, είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, με την στήριξη του ΔΟΠΑΡ, της ΔΕΡΜΑΕ, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης. Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση χωρίς τους του χορηγού μας είναι η Frequentis, η Embraer, η Fraport, η Δωδεκάνησο Seaways, η Regent, η Embros και η Avi Bright. Στην είσοδο του επαρχείου και ιδιαίτερα μπροστά στο χώρο που στεγάζεται η έκθεση Παλιακάλυμνος, διοργανώθηκε μια σημαντική εκδήλωση με την επίδειξη παραδοσιακών στολών από το Λύκειο Ελληνίδων Καλύμνου. Με την αποψινή εκδήλωση ουσιαστικά τερματίζει το πολιτιστικό μας καλοκαίρι, το Καλυμνίο Μνήμες. Ένα πολιτιστικό καλοκαίρι που στηρίχθηκε στην παράδοση, στην ιστορία και τη λαογραφία του τόπου μας, του νησιού μας. Έχουμε πετύχει τα Καλυμνιόπουλα να αναπτύσσουν τις φορεσιές μας. Εξειδικεύουμε στις φορεσιές γιατί αυτό είναι το αντικείμενο της αποψινής μας εκδήλωσης. Και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι πάρα πολλά καλύμνικα σπίτια έχουν μέσα το καλύμνικο καπαδάκι, έχουν το καλύμνικο φόρεμα, τη βράχα για τα παιδιά τους για να και καμαρώνουν οι οικογένειες όταν βλέπουν τα παιδιά να τις φοράνε και να χορεύουν, ιδίως τέλος του Μάη, αρχές Ιουνίου, όταν έχουμε πια την εκδήλωση λήξης των μαθημάτων. Μαζί με την ενδυματολογία είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις ιστορία,
τεχνολογία, γεωγραφία, κοινωνική ανθρωπολογία και πάει λέγοντας. Γιατί τίποτα δεν είναι όλα αυτά μετά, όσα εξελίσσονται γύρω μας, εκφράζονται και με το έγκλημα, εκφράζονται και με τις εξελίξεις του ίδιου του ανθρώπου μέσα στο χώρο που ζει. Μεγάλη ποικιλία και στα χρώματα και στα ταβάδια, όπως και τα σχέδια και σε χορευτικές επιδείξεις, εκδηλώσεις. Προτιμάμε τα ταβάδια να μην είναι ομοιόμορφα, να υπάρχει ποικιλία στα χρώματα. Για να μην λύνει ο κόμπος, πάντα δεστερώνουμε τη ζώνη εσωτερικά με μια μεγάλη παραμάνα. Το ιδανικό μήκος της ζώνης είναι να είναι όχι πιο μακριά, αλλά όχι και πιο κοντή. Δηλαδή να έρχεται περίπου στη γάμπα, μέσα της γάμπα. Κάνουμε ένα μονό γύρισμα. Δεν δένουμε κόμπο. Οι παλινιές το φορούσαν στο κρύο και αυτό διπλώνεται και θυλάσσεται με τον ίδιο τρόπο όπως το εξωτερικό καβάδι. Σε διάφορα χρώματα. Χρωματισμοί. Το γυλαίκο. Το οποίο κουμπώνει στα βρωτά. Οι κάλτσες είναι λευκές πλεκτές με τη μαύρη καλτσοβέτα. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε γιορτές, οι γαμπροί συνήθιζαν να φοράνε ένα μπιγκαζανό χρωματιστό μαντίλι στη ζώνη τους περασμένου. Έτσι στόλιζαν ακόμα περισσότερο η φορεσιά. Στο κεφάλι ο σκούφος, πισινή, η φούτα έπρεπε να πέφτει πίσω. Αργότερα καθιερώθηκε να είναι στα πλάγια. Τη γεμάτη κόσμο, με χαρά και συγκίνηση, έκλεισε το φετινό 8ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου.
11 βραβεία απονεμήθηκαν συνολικά στις ταινίες που ξεχώρισαν στο φετινό 8ο Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Μεγάλη τιμή και χαρά η 7η έκδοση του φεστιβάλ να διεξάγεται υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. As you may know, there are about 800 films now from 100 countries that have come to the festival. And I think we will grow further into this direction. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών για την πρωτοβουλία αυτή και την άρτια διοργάνωση. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ όλους και όλες όσους εργάστηκαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό για την υλοποίηση αυτού του φεστιβάλ, όλα τα μέλη των κριτικών επιτροπών και πάνω απ' όλα τους πρωταγωνιστές αυτής της κινηματογραφικής εβδομάδας, που δεν είναι άλλοι από τους δημιουργούς των ταινιών ντοκιμαντέρ. Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, η ΠΕΚ, χρόνια και σταθερά παρούσα σε όλα τα κινηματογραφικά δρόμενα της χώρας, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα ακριβώς να το βγάλει και αυτή όσο μπορεί, beyond the borders, δηλαδή πέρα από τα σύνορα, το φεστιβάλ, ζητώντας την άδεια της ΦΥΠΡΕΣΗ, ΦΥΠΡΕΣΗ είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου, να απονείμει κατ' εξαίρεση σε σχέση με το μέγεθος του φεστιβάλ διεθνές βραβείο. Σε αυτό το φεστιβάλ η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου συμμετέχει με τρεις ταινίες από το πρόγραμμά της «Χώρα σε βλέπω». Το «Χώρα σε βλέπω» είναι ένα πρόγραμμα προβολής, μελέτης, διάσωσης και ψηφιοποίησης ελληνικών ταινιών του 20ου αιώνα. Αυτό νομίζω το ντοκιμαντέρ. Απαντήσεις δεν μπορεί να δώσει. Μπορεί να βάζει ερωτήματα, να εκεί να σπάσει τα σύνορα των ιδέων που έχει μέσα σου και να δει την πραγματικότητα είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό,τι νόμιζες και δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα. Η ψυχή, η καρδιά αυτού που έκανε ο Ροβίρος Μανθούλη, γνωρίζοντάς μας με πολιτισμούς και ανθρώπους από όλο σχεδόν τον κόσμο, είναι και ελπίζω να είναι πάντα η ψυχή αυτό εδώ του φεστιβάλ, αναδεικνύοντας ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο. Εκεί που πάει να σκύψει. Τη Ρωμιοσύνη. Το πρόγραμμα Διάπλαση είναι μια πρωτοβουλία του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων και του Άρη του Φατούρου, ο οποίος ξεκίνησε το 2015 μαζί με τον Γιάννη Σκοπετέα, σκηνοθέτη και καθηγητή στο Τμήμα Πολιτισμικής Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, ένα πιλωτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων φοιτητών. Θεωρούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη τιμή για το πρόγραμμα να συμμετέχει φέτος στο καινούργιο πρόγραμμα το Micro, που περιλαμβάνει και νέους και φοιτητές και μαθητές. You know, nothing like this happens without people sweating blood and tears. And...
αγάπη. Η Γραμματεία έχει θεσμοθετήσει πέραν όλων των υπολείπων και ένα βραβείο, το βραβείο Οδυσσέας, το οποίο απευθύνεται στον καλύτερο ομογενή σκηνοθέτη, στην καλύτερη ταινία από ομογενή σκηνοθέτη και το οποίο θα απονεμηθεί αύριο στη λήξη του φεστιβάλ. Εκπροσωπώντας στη λήξη του φεστιβάλ τον Πρωθυπουργό, θέλω να δηλώσω ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό το φεστιβάλ το οποίο γίνεται και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να το μεγαλώνουμε κάθε χρόνο και να το αναβαθμίζουμε, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης, εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, στο Καστελόριζο. Εδώ εκπέμπουμε το μήνυμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ εκπέμπουμε το μήνυμα της ειρήνης. Εκπέμπουμε το μήνυμα της δημοκρατίας και θέλουμε να περάσει σε όλο τον κόσμο μέσα από το διεθνές κοινό το οποίο πλαισιώνει αυτό το φεστιβάλ και όλα τα μίντια από το εξωτερικό τα οποία το καλύπτουν. Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου προσπαθεί το Καστελόριζο να βρει ξανά τη θέση που του αξίζει στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Αιγαίο. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.